Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί τι δουλειά έχει στο νομοσχέδιο για τον Ιαννό ένα άρθρο όπως το 13, το οποίο θεσμοθετεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών. Και όμως, η συγκεκριμένη ενέργεια της κυβέρνησης μόνο τυχαία δεν είναι. Γιατί η κυβερνητική πολιτική και τακτική είναι πια ολοφάνερες. Στη λογική τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μεθοδικά αξιοποιεί τα προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία προκειμένου να επιταχύνει και να βαθύνει την αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Και όπως είναι επίσης γνωστό, η αντιλαϊκή πολιτική πάντα είναι νύχη κρέας με την κρατική καταστολή, με το χτύπημα της οργάνωσης και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων, με την υπονόμευση της ίδιας της λειτουργίας των σωματείων. Και όπως η αντιλαϊκή πολιτική έχει μια σταθερή συνέχεια με όλες τις αστικές κυβερνήσεις, έτσι και η σημερινή απαράδεκτη διάταξη για την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι παρά η συνέχεια της αντεργατικής ρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, για την παρεμπόδιση των γενικών συνελεύσεων των σωματείων μέσω της αυξημένης απαρτίας που προέβλεπε, αλλά και του κατάπτυστου νόμου της Νέας Δημοκρατίας για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και την παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία των σωματείων μέσω του περιβόητου ηλεκτρονικού Μητρώου. Στόχο σταθερό, όλοι σας έχετε την απομόνωση των εργαζομένων, την υπονόμευση και την ακύρωση κάθε ζωντανής λειτουργίας, συζήτησης και επαφής. Θέλετε να είναι ο καθένας μονάχος του μπροστά σε έναν υπολογιστή, κλεισμένος στους τέσσερις τείχους του σπιτιού του, απομονωμένος από τους συναδέλφους του, ξεκομμένος από τη συλλογική συζήτηση, τη ζωντανή διαπάλη, όλα αυτά δηλαδή που είναι τα στοιχεία της υγείας του κινήματος. Αυτό που επιδιώκετε δεν είναι τίποτα άλλο από τη χειραγώγηση, την ενσωμάτωση, ακόμα και τη διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ματαιοπονείτε όμως. Ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Αποσύρετε λοιπόν τώρα το άρθρο, το κατάπτυστο άρθρο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και καλά θα κάνει επιτέλους η κυβέρνηση, αντί να απεργάζεται τέτοια αντισυνδικαλιστικά σχέδια, να σκύψει επιτέλους σοβαρά πάνω στα προβλήματα σχέδια για την εκπαίδευση, να σκύψει σοβαρά επιτέλους πάνω από τα κριτικά προβλήματα των σχολείων, να ακούσει τις αγωνίες των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Γιατί φέτος η σχολική χρονιά ξεκίνησε μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες μιας πανδημίας και ενός κορονοϊού που δεν αστείευεται. Και αν και πέρασαν 6 ήδη μήνες από το προληπτικό κλείσιμο των σχολείων τον περασμένο Μάρτη, αν και η υποδειγματική τήρηση των οδηγιών από το λαό άφησε πολύτιμα χρονικά περιθώρια στην κυβέρνησή σας να μεριμνήσετε για την προστασία της υγείας του λαού, αποδείχτηκε τελικά ότι η κυβερνητική σας πολιτική είχε και έχει άλλες προτεραιότητες και διαχειρίζεται την πανδημία με βασικό κριτήριο όχι την προστασία της υγείας του λαού, αλλά την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτός είναι ο πρώτος σας στόχος. Όσο για την εκπαίδευση, την ώρα που η αποφυγή του συγχρονισμού αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο για το φρενάρισμα της εξάπλωσης του ιού και παρόλο που είχε όλο τον καιρό η κυβέρνηση να καταγράψει, να ετοιμάσει, να αξιοποιήσει ένα σωρό χώρους δημοσίων κτηρίων κατάλληλους για να στεγάσουν τα δεκαπεντάρια, το πολύ δεκαπεντάρια μαθητικά τμήματα που πρέπει τώρα, ειδικά τώρα, να λειτουργούν, τι έκανε? Όχι μονάχα πήγε πίσω, ακόμα και από αυτά που έκανε τον περασμένο Ιούνιο η ίδια κυβέρνηση. Και με πολύ λιγότερα μάλιστα τότε κρούσματα, επιτρέποντας να λειτουργούν σήμερα χιλιάδες υπεράριθμα μαθητικά τμήματα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά έφτασε αυτή η κυβέρνηση να νομοθετεί μέσα στο καλοκαίρι ακόμα και την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα. Παραπέρα, αντί να μονιμοποιήσει τους χιλιάδες περιπλανόμενους για χρόνια αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να προσλάβει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό έγκαιρα, την 1η του Σεπτέμβρη δηλαδή, κομπάζει για την πρόσληψη των μισών από τους περσινούς αναπληρωτές. 20.000 είναι αυτή τη στιγμή τα κενά στα σχολεία, να πούμε 15.000, 15.000, μια και προσλάβατε πριν από λίγες μέρες άλλους 5.000. Και επιπλέον νομοθετήσατε και μια νέα ελαστική εργασιακή σχέση, αυξάνοντας την ποικιλία του μπουκέτου των ελαστικών εργασιακών σχέσεων,
τη λεγόμενη τρίμηνη εκπαιδευτική εργασιακή σύμβαση. Αντί η κυβέρνηση να φροντίσει με δραστικό τρόπο, μια μικρή ανοχή κύριε Πρόεδρε, για την καθαριότητα των σχολείων, μονιμοποιώντας καταρχήν τις 9.500 καθαρίστριες που φυσικά και δεν φτάνουν σήμερα για τον καθαρισμό των 13.000 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, κοκορεύεται γιατί την εργασιακή ομοιρία αυτών των καθαριστριών τις έδωσε άλλη μορφή, εντατικοποιώντας φυσικά παραπέρα τη δύσκολη δουλειά τους, χωρίς να παραλείπει βεβαίως και αυτή η κυβέρνηση να πετάει σταθερά το μπαλάκι της καθαριότητας των σχολείων στους δήμους. Αντί να φροντίσει η κυβέρνησή σας για τη διενέργεια δωρεάν μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ στην εκπαίδευση, αντί η ίδια η πολιτεία να μεριμνά για τα τεστ των ύποπτων κρουσμάτων που σκάνε συνεχώς όλο και περισσότερο στα σχολεία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, τι κάνετε? Αντί να μεριμνήσετε για τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, τι κάνατε? Τους δώσατε ένα μίνι παγουρίνο και βέβαια ζήσαμε τον περιβόητο τραγέλαφο της μάσκας. Ξέρετε όμως κάτι, όσο μεγάλη και αν είναι η μάσκα που μοιράσατε, δεν φτάνει. Όχι, δεν φτάνει για να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες σας για την επικίνδυνη υγειονομική κατάσταση στην οποία με την πολιτική σας οδηγήσατε τα σχολεία να λειτουργούν. Και όσο και αν συκοφαντείτε κι εσείς και τα παπαγαλάκια σας της κινητοποίησης των μαθητών που δυναμώνουν σε όλη τη χώρα, να ξέρετε ότι οι πραγματικοί υποκινητές αυτών των αγώνων είστε εσείς οι ίδιοι. Και τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής, της διαχρονικά αντιεκπαιδευτικής. Μιας πολιτικής που επιτρέπει σήμερα, το 2020, το έσχος στο ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κορδελιό, που λειτουργεί ειδικό σχολείο, επαναλαμβάνω, που λειτουργεί σε πολυκατοικία, χωρίς αυλή για παιδιά, παρακαλώ, με αναπηρία. Μιας πολιτικής που μέσα στην πανδημία τα παιδιά κάνουν μαθήματα σε υπόγειες αίθουσες, σε πολλές συνοικίες της Θεσσαλονίκης και σε όλη τη χώρα, σε 27, 29 τμήματα. Μιας πολιτικής που μέσα στην πανδημία, αντί τα ολιγομελή τμήματα των λυκείων να γίνονται όλο και περισσότερο, να πολλαπλασιάζονται δηλαδή, εσείς τα καταργείτε. Τα λιγοστεύετε για να γίνουν πολυπληθή τα τμήματα. Μιας πολιτικής που την προσχολική αγωγή, όταν αυτή δεν στριμώχνεται όπως σε αίθουσες μουσικής, οικαστικών, σε γυμναστήρια μαζί με τα ποντίκια όπως το ντεπό της Θεσσαλονίκης ή στα Κύμπο, που στείνονται οπουδήποτε και αν βρεθεί έστω και λίγος χώρος στα σχολεία, τότε υπάρχουν ακόμα και σήμερα νηπιαγωγεία, θα σας πω ποιο είναι, το 82ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, που ακόμα δεν άνοιξε, δεν ξεκίνησε η σχολική χρονιά για αυτά τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες. Αυτή η πολιτική, όλο και περισσότερο κύριε Υπουργέ, θα συναντά την αντίδραση του λαού. Και να είστε σίγουροι ότι το ΚΚΕ θα φροντίζει αυτή η αντίδραση να είναι και οργανωμένη και συνειδητή. Ευχαριστώ.